Γεια σου πάρει. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, πάρει. Λοιπόν, ε, σκεφτόμουν ενώ έφτιαχνα εδώ το setup, επειδή είχαμε καλεσμένου πολλού τον τελευταίο καιρό, είχα ξεχάσει το κάθομαι από εδώ. Δηλαδή, υπήρξαν 5 δευτερόλεπτα που. Μα ε, λέγα από πού κάθομαι. Πού ναι, είμαι, ναι, Ποιο είμαι, ναι, Πού ναι, ναι, βρισκόμαι. Ναι. Ε, πολύ ωραία, αρε φίλε. Ήταν ωραία τα τελευταία επεισόδια που κάναμε, φέραμε ρε φιλε ηταν ωραια τα κόσμο. Ε, έκα, έκατσε και ωραία, δηλαδή κάπως το ένα οδηγούσε το άλλο. Αλλά ήταν μια έννοια πούμε, που την είχα από την αρχή τη σεζόν. Επειδή πνιγόμασταν με διάφορα θέματα από εδώ, από εκεί λέω ρε δεν έχουμε φέρει αρκετό κόσμο μπορεί να πει πράγματα. Και από τον πάνω ξεκίνησε αυτό το snowball effect τέλο πάντων. Ναι ναι. ναι, ναι. Τέλεια. Ωραία, Βγάλαμε ε, στην ουσία τα πιο δημοφιλή βίντεο που έχουμε βγάλει ποτέ. Νομίζω, ναι. Τα δύο είναι τα πιο δημοφιλή γιατί με τον, με τον Gota έχει πάει νομίζω 7 χίλιαρο Πήγε εκεί, Ναι, ναι, ναι. Και με το μπάνο είναι 6900. Mm. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι 7, δεν ξέρω. Αλλά anyway. Και so... τα yeah. άλλα πάντω έχουν πάει. Ενώ έχουν πάει. <small> 네, ναι, ναι, ναι τα τα έχουν πάει όλα. Είναι όλα στο διχίλιαρο, α πούμε, εκεί και πάνω. Σούπερ. Γενικά πολύ καλή φάση. Ε, ε, τι άλλο γονέα. Έχουμε την τρίτη Dev Oops. Βεβαίω. Ε, έχουμε ένα καινούριο meetup. Καινούριο. Έχει να κάνει με incidents, με συμβάντα τα οποία έχουν συμβεί στο production έχουν πάει στραβά και με μαθήματα τα οποία έχει μάθει ο κόσμος από αυτά. Η πρώτη παρουσίαση είναι του Θανάση Δαγκλή και συνειδητή μας τη Σόρσλερ Σωστό. και καλού μας φίλου, ο οποίος θα μας πει πως σε ένα σουκού έφαγε... έφαγε, το ένα τρίτο του ετήσου budget σε infrastructure. Μπράβο, <laughs> Τέλεια. Και μετά έχουμε την παρουσίαση του Βασίλη, ο οποίο θα μα πει. Ε, δεν θυμάμαι αν λέει σε ποια εταιρεία το έκανε αυτό. Εγώ τυχαίνει και ξέρω. Πώ δημιουργήθηκε ένα DDoS attack εσωτερικό, από κάτω, εσωτερικό, δηλαδή. κάπως. κάπω. Ναι. Ε, πάρα πολύ ωραία. Και τα δύο. Ναι, όχι, θα είναι πολύ ωραία φάση. Ε, και ελπίζουμε από τη νέα σεζόν, γιατί δεν νομίζω θα κάνουμε άλλο meetup τώρα. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχουμε κλεισμένο. Ναι, νέα, νέα, όχι, χώρα, δεν αλλά δεν νομίζω να ασχοληθούμε και αυτό. Θα, θα και λίγο. Ε, από τη νέα σεζόν νομίζω θα πάμε δυναμικά ναι. για meetups. Και έχουμε κιόλα ένα καινούριο προϊόν το οποίο φτιάχνουμε στη Logic. Σωστά. Το οποίο... Για το οποίο θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε με κόσμο που ταιριάζει ίσως στο, στο κοινό του. Οπότε, αν, αν δουλεύετε σε μια ομάδα προγραμματιστών και χρησιμοποιείτε το GitHub για την οργάνωσή σας, μπείτε στο site palsys.com P-U-L-S-E-S.dev, s e δηλαδη palmi.dev και έχει ένα πεδίο να βάλετε το email σας και θα έρθουμε εμείς σε επικοινωνία μαζί σας να σας δείξουμε τι φτιάχνουμε και να ακούσουμε τη γνώμη σας Δεν θα πούμε παραπάνω για το τι είναι αυτό. Έχει νόημα τώρα. Όχι, ρωτάω εγώ, δεν ξέρω. Ε, όχι ακόμα. Πε, πετάω έτσι το. Όχι ακόμα. Να, το... Να, έχουμε, να έχουμε λόγο να πούμε στο επόμενο επεισόδιο κάτι. Οκ, okay, okay, τα ακούω. Ναι. Ε, Γιατί ε, α... πριν κλείσει η σεζόν θα κάνουμε ένα announcement για ας το πούμε, βέτα. Άλλα νέα. Α, την Πέμπτη την άλλη θα είμαι στο PLD Disrupt. Για πες τι θα πει εκεί. Ε, θα, θα κάνω μία λίγο πιο έτσι εκτενή μορφή της παρουσίασης που είχα κάνει στο Python Meetup. Okay. Και έχει να κάνει με, τη, με τα εργαλεία τη καθημερινότητα ενός Python προγραμματιστή. Mm -hmm. ε, Πώ βοηθάνε. Που τα χρησιμοποιεί το καθένα. ή τουλάχιστον από τη δικιά μου σκοπιά, που νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Mm -hmm. Κυρίω ίσω για, για άτομα που έχουν λιγότερη εμπειρία σε Python. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει φτιάξει όλα τα εργαλεία του μπορεί να μην είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Αν και νομίζω πάντα, ξέρει, βλέπει λίγο μια διαφορετική οπτική, έχει, έχει μια πλακά. Άρα, θα έλεγα το επίπεδο είναι αρχάριο προ μεσαίο. Κάτι mm -hmm. τέτοιο. Οκ. Okay. Ε, Μπράβο. Ε, αυτά νομίζω τέλεια σε, σε, πολύ γρήγορα νέα για την ερχόμενη εβδομάδα. πάμε να ξεκινήσουμε νομίζω. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο ναι. ξέρουμε ποιο είναι το θέμα. Ξέρουμε. Γιατί με αφορμή κάποια πράγματα συζητούσαμε για τη μετριότητα και πόση μετριότητα υπάρχει εκεί έξω και για να μην το παίζω μάγκας θα ξεκινήσω να πω ότι αυτό εμένα ξεκίνησε να με απασχολεί ε, πολύ αφού του κάναμε deliver για ε, σε ένα πελάτη μας η οποία δεν είναι καλή, δεν ήταν δηλαδή στα στάνταρτ τα οποία έχουμε. Ε, πολλές Πολλέ συσσαγωγικά δικαιολογίε γι' αυτό. Ε, τελικά ο όγκο ήταν παραπάνω, βιαζόμασταν. Οπότε βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δεν ήταν καλό. Ε, και το κάναμε deliver, και είναι το κακό. Και με πιάσαν τα ψυχολογικά μου και σκεφτόμουν, να... ωραία, αν εμείς κάνουμε delivery, τέτοια δουλειά, τελικά τι ξεχωρίζει την εταιρεία μας, τη Logic, mm -hmm. από οποιαδήποτε άλλη μικρομεσαία ή μεγάλη εταιρεία που, ξέρεις, τελικόδοκα που έχει τύχει να δούμε και τον κοροϊδεύουμε ή δεν δουλεύει και εκεί και, και Και τα ψυχολογικά μου έγιναν ακόμα χειρότερα. Mm -hmm. Αφότου γυρίσατε από Ιαπωνία... Mm -hmm. και ε, συζητούσαμε με την Ελισάβετ για το σούσι οκ, okay. εντάξει <laughs> και μου λέει στο σούσι όπως και σε άλλα πράγματα νομίζω ανέφερε και, έφερε και στον καφέ φαινόταν πως οι Ιαπωνέζοι βάζαν την ψυχή τους βάζαν αγάπη έτσι ώστε αυτό το πράγμα να βγει σω, σωστό όπως πρέπει να βγει ρε παιδί μου. σε αυτό νομίζω ότι θα πω κάτι το οποίο μου ήξερα να φέρει νομίζω εσύ ναι αλλά πραγματικά το, το βίωσα πάρα πολύ είναι ότι παίρνουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και δυτική προέλευση. Δεν απαραίτητο ότι. Όπω το σούσι για παράδειγμα είναι κάτι, κάτι εξοχήν ιαπωνικό. Όπω είναι ο καφέ, όπω είναι τα μοσχάρια. Το whisky. Και το τερματίζουν. Ναι. Και το κάνουν πραγματικά τέλειο. Γιατί ναι. πραγματικά όντω. Και το. Εντάξει, το, το, το μοσχάρι θα έλεγα ότι είναι ίσω το μόνο το οποίο είναι. Ε, κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη γεύση του καθενό. Δηλαδή δεν mm. μπορεί να μη αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay. το, το πολύ λιπαρό κλπ. Λιπα, αλλά α πούμε το whisky θεωρώ ότι πραγματικά είναι ξεχωριστά τα whisky τα οποία φτιάχνουν. Ναι. Και θα το κλείσω όλη αυτή την εισαγωγή και όλα και με ένα βίντεο που, αν μπορούσαμε να το βάλουμε κάτω, είναι σημαντικό. Που είναι ένα βίντεο του Steve Jobs mm -hmm. ε, που μιλάει για την ποιότητα σε αυτό το οποίο βγάζει προ τα έξω. Και αναφέρει του Ιαπωνέζου. Και λέει, αν παρατηρήσει, λέει. Αναφέρει και κοινό. Άκουλε, αν παρατηρήσει. Ναι. Οι μόνοι οποίοι λένε για την ποιότητα την οποία βγάζουν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πείσουν και έχουν κάτι να δείξουν και ίσω είναι και μέτρη. Οι Ιαπωνέζοι ποτέ δεν μιλάνε για την ποιότητα των προϊόντων του. Γιατί, γιατί δεν χρειάζεται. Μιλά, okay. Μιλάνε οι άλλοι για την ποιότητα των Ιαπωνέζικων προϊόντων. Δηλαδή, δεν, άμα πάρει ένα Ιαπωνέζικο whisky, δεν γράφει πάνω είμαστε ή με το καλύτερο whisky. Αλλά εμεί αυτή τη στιγμή το έχουμε αναφέρει εδώ. Οκ. Okay, δηλαδή, ακούω. Οι, εν, τέλει, εν τέλει, δεν χρειάζεται και να πείσει. Όταν κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή, αυτό φαίνεται, μιλάει από μόνο του. Μα, νομίζω ότι θα πρέπει, τουλάχιστον για μα, θέλουμε όσο μπορούμε να πρέπει, η, η δουλειά που mm. κάνει, δεν είναι αυτή που, λέει, που δείχνει τη διαφορά. Ναι, 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 σωστά. Σωστά. Οπότε, αυτό ξεκινάει και ξεκινήσαμε μια κουβέντα εμεί και λέγαμε πόσο μετριότητα υπάρχει σε αυτή την αγορά. Δηλαδή. Ε, για πε, τι έχει εντοπίσει, γιατί. <Δεξή> αυτό παίζει παίζει σε πάρα πολλά σενάρια, αλλά πολλές φορές νομίζω ότι ε, θεοποιούμε είτε εταιρείε, είτε καταστάσεις, είτε μέγεθο μια εταιρεία, είτε το πόσα. Εντάξει, αυτό ελπίζω ότι έχει αρχίσει να αναστρέφεται, αλλά πριν από μερικά χρόνια το πόσα χρήματα σήκωνε, ξέρω εγώ, mm. έλεγε το, αν κάνει καλή δουλειά ή όχι. Το οποίο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το να, το να είσαι καλό σε ένα σκόρμα χρήματα δεν σημαίνει ότι ούτε κάνει καλά προϊόντα, ούτε ότι mm -hmm. ε, το λογισμικό που κάνει είναι καλό. Χωρί να σημαίνει ότι δεν κάνει καλά προϊόντα. Δηλαδή. δηλαδή, δηλαδή δεν, δεν, δεν δίνει κανένα, ε, κανένα δείγμα. Δεν έχει σημασία δηλαδή, το, το ένα με το άλλο. Δεν σχετίζονται. Ε, και άρα λοιπόν, πα πολλέ φορέ σε μεγαλύτερε εταιρείε, μεγαλύτερου οργανισμού, οργανισμού που θεωρεί ότι κάνουν καλή δουλειά ή που νομίζει ότι κάνουν καλή δουλειά σε κάποια πράγματα και βλέπει ότι τελικά υπάρχει πάρα πολύ μετριότητα, Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Εγώ εκεί ναι. θα, θα έρθω και θα δώσω την ε, ε, μη δημοφιλή μου άποψη και θα πω ότι. Δεν είναι απαραίτητα κακό να υπάρχει μετριότητα. Mm. Αλλά από την άλλη, είναι και πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια το ότι υπάρχει πάρα πολύ μετριότητα. Ωκ. Okay. Ε, ζούμε σε έναν κόσμο που πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε στην καθημερινότητά μα αρκεί να είναι μέτρια. Ναι. Mm. Δηλαδή, υπάρχουν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, πολλά πράγματα στην καθημερινότητά που δεν έχει πάρα πολύ σημασία να είναι πάρα πολύ καλά. Mm. ή μπορεί για σένα τον ίδιο να μην έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Mm. Και άρα λοιπόν. Είμαστε στο okay game αυτό. Και είναι okay και να υπάρχει αυτό. Και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Αν όμω από την άλλη θέλει να κάνει μια διαφορά, να παράξει ένα καλύτερο λογισμικό, να, να, να κάνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το οποίο το κάνει γιατί είσαι σημεράκι, γιατί σου αρέσει αυτό το πράγμα σαν τέχνη ή οτιδήποτε άλλο, τότε εκεί πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και εκεί πέρα πραγματικά πρέπει το προϊόν να μιλάει για σένα. Mm. Η τελική δουλειά να μιλάει για σένα. Ναι. Ε, ε, τι είναι η πολύ πολύ γρήγορη πούμε άποψή μου εκεί πέρα και τώρα μπορείς να το, να το πας πολύ παρακάτω, Μπορεί να το πας από το τι λογισμικό παράγουν άτομα, τι λογισμικό παράγουν ομάδες, τι προϊόντα βγαίνουν προς τα έξω, τι το να σε νοιάζει. Δεν είναι κάτι που είναι απαραίτητο, αλλά είναι κάτι που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και διαφέρει πάρα πολύ μετά. Ναι. Και εδώ πέρα έρχεται να, να κολλήσει κάτι που για παράδειγμα είχε πει ο Γεράσμος, συζητήσαμε λίγο σε εκείνο το επεισόδιο και το οποίο θεωρώ ότι κολλάει πάρα πολύ και με το ότι το να κάνει πραγματικά ξεχωριστό και καλό support, υποστήριξη στου πελάτε σου, mm. κάνει το προϊόν σου ενδεχομένω ξεχωριστό. Δηλαδή, είναι είναι πανέζεται... προϊόν από μόνο του το support. Ακριβώ. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα, όπου βάζει παραπάνω μερά και κόπο, αυτό θα φανεί μετά. Mm. Ό,τι και να κάνει. Όσο χάλια και να είσαι στο business όπω είμαστε εμεί για παράδειγμα στο Sorcerer, αν βάλει πραγματικά μερά και κόπο, το προϊόν θα είναι ξεκάθαρα καλύτερο από τα άλλα. Γι' αυτό τη χαλιά στο Σόρσλερ προχθέ είχε ένα καινούργιο συνδρομητή. Ναι, δηλαδή. Έπαθα γερμανικό. Έχουμε πραγματικά να γράφουμε. Επιπληρωμή. Κώδικα <laughs> για αυτό το πράγμα. Να πω τρία χρόνια. <laughs> ναι. Και όταν λέω κώδικα, δεν εννοώ δεν κάνουμε κάνουμε, κάνουμε, κάνουμε μια μικρή αλλαγή, κάποιο φίξ, μια βιβλιοθήκη. Μηδέν. <laughs> μηδέν, μηδέν, μηδέν. Ό,τι κώδικα έχει γραφτεί είναι για το που θα γίνει deploy. Ναι, αλλά γι' αυτό έχει περάσει πάνω από μια διετία, νομίζω. Ε, Όχι. Μπο, μπορεί να είναι λίγο. Αλλά είναι αυτό ένα πλάκι, λόγω μια αλλαγή στο. Στον στο ο... κεφάλι και στο που. Ναι, ναι. Στο κλάστερ, ούτε, στο ούτε, ούτε καν στον στο κεφάλι. Αλλάζουμε το, το target, το CI. Σωστά. Ναι, 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 ναι. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει. Αυτό που δηλαδή θέλω να κάνω ξεκάθαρα από την αρχή είναι ότι δεν είναι κακό να, να υπάρχει μετριότητα. Όπω ε, πολλέ φορέ συζητάμε, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι. Το, το προϊόν του είναι η τέλεια μετριότητα. Um. Το οποίο είναι μια χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρει ότι δεν πάρει κάτι που είναι χάλια. Mm. ξέρει κάτι που δεν θα, θα πάρει, ότι δεν κάνει τη δουλειά του ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν θα πάει τίποτα, τίποτα, τίποτα παραπάνω από το, απο, το απολύτω απαραίτητο. Mm. Συνήθω αυτό είναι αρκετά μεγαλύτεροι οργανισμοί, οι οποίοι παράγουν λογισμικό για άλλου οργανισμού που δεν του νοιάζει ενδεχομένω τόσο πολύ το να είναι mm. κάτι φανταστικό. Θα σου πω που. Όχι, ε. okay, όχι, Καλά κάνει. Θα σου πω στα... τα κομμάτια στα οποία διαφωνώ και συμφωνώ. Καταρχά, δεν γίνεται όλοι να είμαστε τέλειοι. Mm -hmm. Ούτε. Μη... Βασικά δεν γίνεται. Γιατί. Δηλαδή, αναγκαστικά μετά θα είναι συγκριτικό το, το ποιο είναι ο καλό. Πάντα δηλαδή υπάρχει μια καμπάνα κάο που οι περισσότεροι βρίσκονται κάπου. Mm -hmm. Θεωρώ ότι το κακό, ένα από τα κακά πράγματα, είναι το να μην μπορεί να κάνει καλή δουλειά σε κάτι και. Να πουλά ότι είσαι ο γάμο Παράδειγμα. Εμεί κάνουμε και design. Δηλαδή έρχονται πελάτε. Τώρα, για παράδειγμα, δουλεύουμε με μια startup η οποία φτιάχνει το προϊόν τη και έχουμε αναλάβει να κάνουμε και το, και το design σε ένα βαθμό. Και ακριβώ αυτό είναι που έχει σημασία. Σε ένα βαθμό. Δηλαδή, εμεί έχουμε μιλήσει με την ομάδα και έχουμε πει ότι εμεί έχουμε design skills στην εταιρεία, αλλά δεν κάνουμε branding δεν κάνουμε illustrations ξέρεις τι θα πάρεις, θα πάρεις μια εφαρμογή η οποία θα έχει ok τυπογραφία, θα έχει ok χρώματα με σωστές αναλογίες και σωστό contrast για να είναι accessible θα έχει σωστά layouts έτσι ώστε τα πράγματα να μπορεί να τα βρει ο χρήστη όπως πρέπει και θα παίζει κινητό, tablet και desktop mm -hmm. that's it, αυτό είναι, αυτό είναι το επίπεδο design που θα πάρεις και αυτό, είμαστε, αυτό μπορούμε και είμαστε διατεθειμένοι να, να δώσουμε. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Κάνουμε ένα design το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή. Δεν πρόκειται να δεις περίεργα illustrations ή animations τα οποία είναι γαμάτα. Ξέρεις τι, δεν λέω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί είναι πιθανόν πολύ πιθανό να μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί έχουμε. Έχουμε κάνει τόσα χρόνια σε αυτό. Και έχουμε και, και design skills στην εταιρεία και θα τη βρούμε την άκρη. Αλλά δεν είναι αυτός το οποίο είμαστε αποδοτικοί και αξίζει να βάλουμε τον κόβο μας. Και κάποια πράγματα δεν μπορούμε και να τα κάνουμε. Αλλά αυτό είναι τίμιο. Mm -hmm. Υπάρχουν πολλές εταιρείε οι οποίες δουλεύουν είναι είτε μεγάλες εταιρείε, είτε εταιρείε οι οποίες δουλεύουν κάπως με το δημόσιο ή με οργανισμούς που λειτουργούν σαν το δημόσιο οι οποίες πουλάνε λαγούς και πετραχίλια και αυτό το οποίο βγαίνει δεν είναι καλό. Και εκεί, θε, εκεί θεωρώ ότι είναι, ότι είναι το προβενή συμφωνία μεταξύ των προσδοκιών που εσύ επιλέγεις να θέσεις και του αποτελέσματος που στέλνεις. Και κλείνω και με άλλον παράδειγμα, γιατί δεν το λέω για να κράξω εταιρείε, Έχει τύχει σε πελάτη να δουλέψω με developer που είναι senior και τι, τι, τι με έχει ρωτήσει, ρε Γαμώτο, πώς βλέπεις τα developer tool στο status quo του response. Κάτι πάρα πολύ βασικό. Ταξ, μπορεί να με το έχεις ξανακάνει. Εγώ πάντα... Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι senior και να με το έχει ξανακάνει. Δεν γίνεται να είσαι senior και... Μπορεί να ήταν seniors... Δεν γίνεται. Όχι, δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν web. Δεν γίνεται. Απλά είδε ή δεν... Είσαι αυτό που λέει ο τίτλο. σου. Δεν είσαι αυτό που δηλώνει. Αλλά στην Ελλάδα γενικά ό,τι δηλώσεις, δηλώσεις είσαι. ό,τι δηλώσεις ναι, γι' αυτό το είπα. Καλά, σε αυτό ρε παιδί, εντάξει, έχουν, έχουν, δει πολλά τα μάτια μας νομίζω, δηλαδή ε, εγώ το πιο 38 παράδειγμα είναι μια φορά που είχαμε πάρει μια εφαρμογή ναι. να την ισουλουπώσουμε oh. και η συγκεκριμένη εφαρμογή, νομίζω το έχω ξαναναφέρει το παράδειγμα αυτό, είχε ένα workflow που ανέβαζε σε ένα αρχείο επεξεργαζόταν η εφαρμογή του αρχείου να σου πει τι καταλαβαίνει από το αρχείο αυτό, γιατί ήταν ένα CSV αρχείο, οπότε μπορεί για παράδειγμα να έχει διαφορετικού τίτλου και λοιπά ή να σου κάνει ένα validation. Και μετά, αν εσύ συμφωνούσε με το preview που σου έδινε, παντού σου άλλο κουμπί για να το. Ε, ναι. Για να δεχθεί τι αλλαγέ που θα γινόντουσαν με βάση το αρχείο αυτό. Ε, και όταν ανέβαζε το αρχείο, αυτό, το, αυτό που θυκευόταν στη μνήμη <laughs> του, του worker, εκείνη του yeah. server που είχε. Οπότε, άμα είχε ακόμα και σε ένα μηχάνημα δύο workers, mm. γιατί περισσότερε εφαρμογέ, για παράδειγμα, σε Python, Ruby και τέτοιε γλώσσε, το multithreading το, το κάνουν με πολλά process. Δηλαδή, ο, yeah. ο server σηκώνει πολλά process και το καθένα εξυπηρετεί από ένα request. Ε, Ανέβαζ λοιπόν το αρχείο και αν σε διαφορετικό worker, δεν υπήρχε το αρχείο ή αν έπεφτε άλλο στη στιγμή που είχε ανεβάσει εσύ στον ίδιο Worker, θα ανέβασε το δικό σου αρχείο. Ναι, 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 Δηλαδή γενικά. Επικό. Το οποίο. Αυτό είναι επικό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο δεν, μπορούσε να... Δεν μπορούσε να καταλάβει και να κατανοήσει πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι. Οκ, okay, αυτό μπορεί να είναι μια ακραία λεπτομέρεια, η οποία θεωρώ ότι είναι κάτω, κάτω, του μετρίου. Και το παράδειγμα αυτό, που θε, αυτό, θεωρώ, αυτό, θεωρώ, ότι είναι από αυτά τα παραδείγματα που πρέπει να προσπαθήσει για να το κάνει έτσι. Δεν πρέπει να προσπαθήσει. Πρέπει απλά να είσαι κάτω του μετρίου. Ξεκάθαρα. Γιατί, γιατί το μέτριο, στο μυαλό μου τουλάχιστον, περνάει τη βάση. Η βάση πώ περνιέται, ότι αυτό το πράγμα έχει το κάνει κάπω τη δουλειά του. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο το να κάνει τη δουλειά σου, μπορεί να είναι πιο αργό, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά καταλήγει με ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αυτό που ξεκίνησε και ήθελε από την αρχή. Mm. Το αν θα πα το, το έξτρα βήμα και να πει ότι εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ αποδοτικά, με ωραίο τρόπο, αυτό είναι που θεωρώ ξεπερνάει το μέτριο. Mm. Όταν η δουλειά σου. Δεν γίνεται, είσαι κάτω του μετρίου. Ναι. Ξεκάθαρα για μένα τουλάχιστον. Ναι. Δεν θυμάμαι που ξεκίνησα. Ε, δεν είσαι μας, γιατί με, για τη μετριότητα μιλάμε και έλεγε αυτό, αυτό το παράδειγμα. Ναι. Ε, αυτό ήθελα να, να κουμπώσει πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν. Εγώ χωρίσω τρει κατηγορίε τα πράγματα. Οτιδήποτε είναι κάτω του μετρίου για μένα είναι τελείω φαύλο. Είναι, είναι κάτι λάθο. Ναι. Το μέτριο τι είναι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι γυαλισμένο. Είναι κάτι το οποίο κάνει το, το λιγότερο δυνατό έργο από αυτό που πρέπει να κάνει. Mm. Ναι, δεν μπορεί κάποιο να σου πει ότι ξέρει τι δεν, δεν ανεβαίνει το αρχείο, αλλά μπορεί εγώ για να το ανεβάσω να πρέπει να ταιριάζει το όνομα του αρχείου με την ώρα του συστήματο στη στιγμή που θα ανέβει το αρχείο. Δεν ξέρω. Κάτι mm. τέτοιο. Ναι, μπορώ να κάνω δουλειά μου, αλλά είναι μέτριο αυτό. Το ότι με βολεύει εμένα να ταιριάζει το όνομα του αρχείου με την ώρα, mm. δεν σημαίνει ότι είναι καλή επιλογή αυτό. Mm. Η ερώτηση όμω, και εκεί πέρα που ναι, δεν μιλάμε για τη μετριότητα, αλλά νομίζω που έχει σημασία να, να συζητήσουμε, είναι το τι σε κάνει καλύτερο του μετρίου. Mm. Τι είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ονομάσουμε μεράκι, μπορούμε να τα ονομάσουμε οτιδήποτε άλλο θέλει, αλλά που σε βάζουν να ξεπεράσει αυτό το σημείο, και πότε ίσω έχει σημασία. Ωραία. Το γιατί θα το αναφέρουμε πριν ή μετά. Γιατί να ασχοληθεί να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πυρήνα Δεν είναι, είναι προφανέ. Ναι. Και ξαναλέω, μπορεί να μην είναι και καν απαραίτητο, όχι απλά να μην είναι προφανέ. Είναι, είναι απαραίτητο. Ωραία, θα διαφωνήσουμε. Και αλλά θα σου πω κάτι είναι απαραίτητο. Θα διαφωνήσουμε για τον ίδιο λόγο που διαφωνήσαμε και στο βίντεο που θα κουμπώσω τώρα. Ναι, σε προηγούμενο επεισόδιο. Που λέγαμε για το αν πρέπει να είσαι καλό προγραμματιστή. Και. Διαφωνήσαμε τότε. Ναι, διαφωνήσαμε. Γιατί, γιατί, γιατί αφού υπάρχουν ευκαιρίε και αυτό και αυτό. Ευκαιρίε υπάρχουν σήμερα. Αν θε να πετύχει, αν θε να μην απολυθεί όταν έρθουν τα σκούρα, γιατί τα σκούρα θα έρθουν. Δηλαδή, τα σκούρα ήρθαν για εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου τα τελευταία λίγα χρόνια. Mm -hmm. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεκτό. Ε, πρέπει να κάνει καλή δουλειά. Πρέπει να είναι solid η δουλειά. Εγώ δεν σου λέω να είσαι ο καλύτερο. Γιατί υπάρχουν πολλά levels. Εντάξει, γιατί ο καλύτερο μπορεί να είναι αυτό ο οποίο φτιάχνει την ποστρε mm -hmm. Αυτό ο οποίο εφήβρε την πόστρε. Δεν μιλάμε καν να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όταν λέμε, όταν λέμε να είσαι καλό, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε να μην πάρει σε 6 στα 10. Οι περισσότεροι, οι περισσότεροι οι, οι πιο, θεωρώ ότι οι πιο καλοί προγραμματιστέ που υπάρχουν στην Ελλάδα καπάρουν κάπου στο 8 στα 10. Αυτή είναι η δική μου εικόνα. Να μην, εντάξει, προφανώ μπορεί να μην ξέρω, αλλά από την εικόνα που έχω στην αγορά. Mm -hmm. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι γράφουν kernel code, όχι οι Έλληνε, μπορεί και οι Έλληνε, δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποια επίπεδα προγραμματισμού που είναι, είναι αλλού. Okay. Okay. Είναι, δεν μιλάμε, αυτού σου βγάζουμε τα τελευταία. Οπότε κάποιοι φτάνουν μέχρι το 8. Δεν συζητάμε να παίρνει 8 στα 10 σαν προγραμματιστή. Είσαι πολύ γάμματο αν παίρνει 8. Μιλάμε να παίρνει ένα τίμιο 6. Ένα 7. Δεν είναι δύσκολο. Ούτε καν 7. Ναι, παίρνα το 6. Είναι πάρα πολύ αυτοί. Οι οποίοι είναι κάτω από τη βάση. Και ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουν δουλειά είναι επειδή εμ, υπάρχουν πάρα πολλέ θέσει εργασία. Okay. Δεν είναι καλό που το λέω, δεν αρέσει, αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν δουλειά ενώ δεν κάνουν καλή δουλειά. Mm -hmm. Αυτό δεν, δεν συγχωρείται σε όλες τις αγορέ. Ισχύει αυτό. Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα συνεχίσει να συγχωρείται. Οπότε, up your motherfucking game. Πρέπει να ανέβεις Οκ. Okay. Άρα. Οπότε πάμε στο πώ. Περίμενε. Τώρα το ανέφερε στο γιατί να ανέβει σαν άτομο. Φαντάζομαι ο ίδιο λόγο είναι και σε μια εταιρεία η οποία παρέχει πλήρω σε άλλου. Έτσι, οι προϊόντε σε άλλου. Ναι. Οπότε πρέπει να ανέβει. Αυτό. Τόσο απλά. Γιατί αύριο μεθαύριο θα έρθουν τα σκούρα. Γιατί το 5. Είναι ρε παιδί μου. Πρέπει να ξέρει ότι όταν θα πω στον στον Αντώνη. Για την οποιαδήποτε δουλειά. Θέλω ένα παγούρι. Είναι κάποια βασικά expectations τα οποία δεν χρειάζεται καν να τα πούμε. Δηλαδή, είναι απλό. Το παγούρι πρέπει να μην είναι τρίπιο. Πρέπει το νερό να το κρατάει μέσα. Α πούμε. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται να συζητηθεί. Και πρέπει το παγούρι και κάπω να έχει μια θερμομόνωση καλύτερα από ένα ποτήρι. Καλά, και για να, μην, για να, το πάμε σε λίγο πιο συγκεκριμένα, α πούμε, είχαμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί, ρε παιδί μου, για την ε. αναζήτηση. Ναι, πε το, γιατί το σκεφτόμουν. Που φτιάχνουμε, μια αναζήτηση τώρα. Ναι. Και αυτή η αναζήτηση θα μπορούσε να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, οι οποίοι θα ολοκληρώνουν την αναζήτηση. Για παράδειγμα, ναι. θέλω να ψάξω για παγούρι, άμα γράψω παγούρι θα το βρω. Okay. Ναι. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Ναι. Μετά μπορώ να γράψω παγούρι με κεφαλαία, ναι. και αν το βρω. Μετά μπορώ να γράψω παγούρι με κεφαλαία χωρίς τόνους, ναι. και αν το βρω. Ναι. Μετά μπορώ να γράψω ε, Tumblr, για παράδειγμα, ναι. ή κάτι άλλο, δηλαδή να υπάρχουν συγγενή πράγματα. Γύρω από ναι. την παγούρη, τα οποία εγώ προφανώ πρέπει να κάνω κάποιο data entry, αλλά να μου δίνει δυνατότητα το σύστημα να κάνω κάτι τέτοιο για να το βρω. Άρα λοιπόν, το, το σε ποιο επίπεδο σταματήσει. Ναι, σωστά, σωστά. Έχει πολύ σημασία. Έχει πολύ σημασία. Ναι. Άμα θέλει να κάνει μια τελεία μετριότητα, μπορεί να πει ότι γράφει παγούρι, ναι, βγάζει και τα κεφαλαία, άντι και του τόνου και κάτι γίνεται. Αλλά άμα θέλει να ξεχωρίσει το προϊόν σου και ο άλλο να σκέφτεται πράγματα και αυτά τα πράγματα ξαφνικά να τα γράφει και να βρίσκει αυτό που ήθελε. Mm. Ναι, ο okay, θα γίνει Google. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολλά επίπεδα μέχρι να στην Google. Ακριβώ αυτό. Είναι Και... πολλά τα επίπεδα. Και έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Φουλ. Ε... Οπότε. πώ το κάνει, Θα ξεκινήσω να πω κάτι. Από αυτό το παράδειγμα που είπες με το search. Mm -hmm. Λοιπόν. Πώς έγινε αυτό. Ε... Έχουμε μία Έχουμε δουλειά για ένα πελάτη και με έχει πιάσει τώρα αυτή η μανία όπως ξέρεις ότι με πιάνουν μανίες ότι πρέπει η δουλειά που δίνουμε να είναι καλή οπότε κάθισα χθε, μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ Έγραφα κώδικα ύστερα από καιρό. Ήταν και ευχάριστο παρόλο που έχασα ύπνο, δηλαδή ήταν OK. Έπρεπε κάποια πράγματα να είναι OK. Και παράλληλα έκανα αυτό το κομμάτι τη αναζήτηση. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενο που έχει βγει έτσι ωραία η αναζήτηση όπω όπως την έχω φτιάξει. Εν τω μεταξύ, έχω ρωτήσει και το chat GPT, μου είχε εμφανίσει κάτι αποτελέσματα. Είναι τρομερό. Τρο, τρομερό. Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένο. 4O. 4O. Γράφω κώδικα με 4O συνέχεια. Okay. Γράφω κώδικα με chat GPT συνέχεια. Και επειδή έχω ένα επίπεδο και πάνω, μπορώ να τον ελέγξω, να τον καταλάβω. Είναι, είναι φοβερό το σημείο. Τέλο πάντων. Οπότε έρχομαι σήμερα το πρωί ενθουσιασμένο να σου το πω και μου λε. Οκ, okay, καλή φάση ένα ψιλομαλακία μου λες Αυτό που έχει κάνει <χει> Γιατί, ένα, δύο, τρία Τώρα, αυτή τη στιγμή συνειδητοποίησα Ότι ίσως κάποιο Που καθόταν και έγραφε κώδικα μέχρι τις τρει. Να τον είχε ενοχλήσει αυτό που είπες Εγώ το σκέφτηκα τώρα Γιατί όταν μου το είπες αυτό, εγώ ενθουσιάστηκα δεν ξέρω αν έχει ξεκάθαρο. Ήρθα εδώ δηλαδή και το έφτιαξα. Δηλαδή, όταν μου είπε πώ αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει καλύτερο, που χθε Καθόμουν τέλο πάντων. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά που να το κάνω. Ενθουσιάστηκα με το ότι αυτό μπορεί να πάει ένα level ακόμα παραπάνω. Mm -hmm. Έχω δει ανθρώπου που του πιάνε το εγώ του με αυτό. Όταν κάπου βάζουν πάρα πολύ κόπο, θέλουν να ακούσουν ότι το είναι καλό. Ε, εκεί βέβαια είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που συζητάμε, αισθάνομαι, αλλά θα πρέπει να κρατά τα πράγματα, όπω πολλέ φορέ λες εσύ, νομίζω ε, συγκεκριμένα, ότι τα σχόλια αφορούν τη δουλειά. Ναι. Και όχι τον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι άλλο σκηνή. Ναι αυτό. Μισό. Ναι. Το ένα είναι το πώ κάνει τα σχόλια. Εκεί. Θα θεωρήσουμε για αυτή τη συζήτηση ότι τα σχόλια που λαμβάνει δεν είναι προσωπικά. Δεν έρχεται κάποιο και σου λέει δεν κάνει καλά τη δουλειά σου. Οκ. Okay. Ναι, αλλά. Θα το, θα το θεωρήσουμε δεδομένο για αυτή τη συζήτηση γιατί είναι άλλη συζήτηση. Τα σχόλια. Μπράβο. Αν όμω αρέσει η δουλειά σου. Ναι. Και αν όμω τα αρέσει, το που κάνει. Ναι. Και αν... Ούτε στάρε ρε φιλεχθέ το βράδυ που λε κάτι, κά, κάτι σα κίστηκα και έφτιαξε ναι. αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά δει ότι αυτό το πράγμα που έφτιαξε μπορεί να πάει ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Και ότι προφανώ επειδή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν ήταν ότι έπρεπε να, να πετάξει σκουπίδια ότι έκανε ναι. και να κάνει κάτι άλλο, αλλά να το επεκτείνει με ναι. δύο γραμμέ ενδεχομένω παραπάνω κώδικα. Ναι. Γαμάει αυτό. Δεν πρέπει Φουλ. να, σε, να ναι. σε γεμίζει αυτό το πράγμα. Οπότε, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι παίρνει το εγώ σου και το πετάσαι σκουπίδια. Σίγουρα. Δεν αλήθεια δεν έχει σημασία. Αφού το, αυτό το πράγμα φύγει από πάνω σου, δηλαδή φά και, τα, και, τα, και τα δάχτυλά σου τυπογραφήσουν τη συνάρτηση, δεν είσαι εσύ, οκ. Okay. Είναι μια συνάρτηση. Για πόσο χάρηκε όσο το έγραφε, τέλεια. Γι' αυτό χάρηκε. Χάρηκε για τη στιγμή που το έγραφε. Και τελειώνει εκεί για η χαρά. Δημιουργία, γιατί ρε παιδί μου ναι, <Κι> κάτι. Είναι η στιγμή. Η στιγμή αξίζει ακόμα και αν αυτό που έγραψε πάει σε σκουπίδια. Γίνει close το pull request. Ο χειρότερο εφιάλτη. Δεν είναι. Είμαι πολύ χαρούμενο πολλέ φορέ. Ναι, όχι δικό α, σου. Απελευθερωτικό. Που... Οπότε πρέπει να θε να γίνει καλύτερο. Και εκεί θα πω ότι μπορεί. Το... Εγώ σου λέω ότι το σχόλιο δεν είναι καλό. Και έρχεται ο άλλο και σε σκουπιδιάζει. Mm -hmm. Μπορεί να προσβληθεί και μπορεί να προσπαθήσει να βγάλει και ένα ποσοστό αλήθεια που θα σε κάνει καλύτερο. Δεν λέω ότι πρέπει να προσβάλλουμε ανθρώπου σε καμία περίπτωση. διαφωνώ πάρα πολύ ξέρει πολύ και εγώ πώ γράφω. Όμω. Σε προσέβαλα και το λε τώρα. <laughs> Όχι, Ρε, <laughs> δεν, το, δεν, το, δεν, το, σκέφτηκα καν. Εγώ ενθουσι, ενθουσιάστηκα. Αλήθεια. Γι' αυτό πήγα και το έφτιαξα αυτή τη στιγμή. Για να μου κάνει απρούβο το πουλίρκο τώρα. Wow. ε, ναι. <laughs> <laughs> πρέπει να θε. Πρέπει να κάνει το extra mile, να πα να βγάλει την αλήθεια που μπορεί να σε βελτιώσει μέσα από το κάθε σχόλιο το οποίο θα πάρει. Στο δεύτερο ότι πρέπει να δέχει κακέ συμπεριφορέ, κάμε τον περιπτώση. Ποτέ δεν είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά εκεί πέρα νομίζω είναι και μια μεγάλη διαφορά. Γιατί άμα σε νοιάζει αυτό το πράγμα να γίνει καλύτερο, ναι. αντί να δει ένα κακό σχόλιο, βλέπει μια ευκαιρία να φτάσει πιο κοντά σε αυτό που σε ενδιέφερε. Ναι. Γιατί αν έχει κάνει πέντε πράγματα και αυτά Φωστά. τα πέντε πράγματα καταλήξουν σε κάτι αρκετά καλό, ναι. και με ένα σχόλιο μπορεί να το κάνει πολύ καλό, αυτό είναι ευκαιρία. Ναι. Και αν αυτό το πράγμα σε ξενερώνει, ότι κάποιο λέει. Δεν, σου λέω, δεν, λέω, δεν λέω να έρθω και να σου πω, πάρε κάτι, γνώμη μου, αυτό είναι μαλακή και πρέπει να το κάνουμε ναι. έτσι. Αυτό είναι μαλακισμένο και το σχόλιο, αλλά και δεν, δεν σε βοηθάω να πά στο επόμενο βήμα. Ναι. Αν όμω σε νοιάζει αυτό το πράγμα και σου δώσει κάποιο μια ιδέα για να το πα ένα βήμα παρακάτω, αυτό το πράγμα θα πρέπει να σε αρέσει, θα πρέπει να σου δίνει εκείνη τη στιγμή ενδορφίνες, θα πρέπει να σου δίνει ε, τέτοιο ναι, τελειό ναι, ναι. και να πεις ναι. Ναι, τέλεια. Ναι. Επίσης. Έρχεται κάποιο και σου λέει κάτι όπω Εμένα η δουλειά σου δεν μου αρέσει γι' αυτό και γι αυτό το λόγο. Που είναι αυτό που μα είπε ο πελάτη μα όταν κάναμε Deliver πριν κάπω mm -hmm. καιρό. Εγώ το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή και λέω, Τι κάνουμε τώρα. Αλήθεια, πέρασε από το μυαλό μου παρόλο που λέω, Κάνουμε Defend ή κάνουμε Accept. Δηλαδή, ή το παίρνουμε όλο αυτό όπως είναι. Και αφού του μιλήσαμε και μαζί, πήραμε την απόφαση. Δεν ήθελε και πολλή σκέψη, βέβαια, για το πώ να το και λέμε, Που, Ναι, όντω. Είναι μαλακία αυτό το οποίο mm -hmm. δώσαμε. Το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί αν εσύ κάνει deliver στον πελάτη, στο manager, σε οτιδήποτε τέλο πάντων, μια δουλειά η οποία είναι η απόλυτη μετριότητα mm -hmm. και κάτω του μετρίου ε, και πα μετά και πουλή στρέλα γιατί αυτό κάνει, πουλά στρέλα αυτό το οποίο λες εκείνη τη στιγμή Είναι αυτό είναι το στάνταρν μου Εμένα mm -hmm. Αυτό είναι που κάνεις Αν έτσι πας και πεις Κοίταξε true όντως αυτό το πράγμα ουφ, Κάπου το χάσαμε και Οκ <laughs> okay, ρε παιδί μου <laughs> Ναι δεν hit Ναι 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 Shit, hit the τε παιδί μου Θα το, θα το σενιάρουμε Λε, Δηλώνεις και βέβαια πρέπει μετά Να το αποδείξει ότι αυτό είναι εξαίρεση. Οκ okay. Μας ξέφυγε και το φέρουμε under control. Στην mm. κανονικότητα. Η κανονικότητα τι είναι, άνω του μετρίου. Mm -hmm. 6 και φτάσανε για του πολύ καλού. Α είναι 6. Ναι, α είναι 6. Είναι δύσκολο. Οι περισσότεροι είναι 4 και κάτω. Κάτι το οποίο έρχεται να κουμπώσει πάνω σε αυτό. Ναι Για να δείξει το, το πόσο διαφορά έχει αυτό το πράγμα ή τουλάχιστον το πόσο από την εμπειρία που έχουμε εμεί. Προφανώ είναι αρκετά πιο μικρή. Δηλαδή, είμαστε μια μικρή εταιρεία, άρα αντίστοιχα και οι πελάτε που σε εμά είναι πολύ λιγότεροι από μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Αλλά κάτι που μα εκνευρίζει στην Ελληνίδα, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια, ναι. είναι ότι πολλέ φορέ υπάρχει πίεση στο κόστο και κλπ. Ναι, ναι. Έχουμε υπάρξει σε παραπάνω από μια περιπτώσει, σε καταστάσει που σου λέει, Αντώνη, γιατί χρεώνει 50, ο πάρη μου το δίνει 30. Ναι. Και απαντά εσύ. Ρε, άμα σου δίνει ο πάρει με 30 και είσαι χαρούμενο, πραγματικά εννοείται να το κάνει αυτό, είναι κοντά η μισή τιμή. Ναι. Καμάει. Πάρε Πάρ τον πάρη. Και σου λέει, Όχι, θέλω, εγώ θέλω εσένα. Γιατί θε εμένα, γιατί η δουλειά είναι πολύ πιο καλή. Άρα λοιπόν εκεί πέρα αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Και τα δύο πράγματα που θα πάρει στο τέλο αυτό ο πελάτη mm. θα κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Θα, το, θα, περνάνε τη βάση. Δεν πάω σε, σε καταστάσει όπου κάποιο δεν θα τη βάση. Την περνά τη βάση. Αλλά όταν ο πελάτη φτάνει στο σημείο να θέλει το πιο ακριβό πράγμα, mm. γιατί αισθάνεται ότι θα κάνει τη δουλειά του καλύτερα, αυτό έχει, έχει σημασία. Mm. Είναι το ίδιο πράγμα που πας και παίρνεις ένα Apple laptop. Ναι. Mm. Έχει τον ίδιο επεξεργαστή. Mm. Εντάξει, τώρα πλέον όχι, αλλά πάμε στα Intel laptops. Ναι. Mm. Έχει τον ίδιο επεξεργαστή μέσα, την ίδια μνήμη, mm. τον ίδιο δίσκο, την ίδια ανάλυση στην οθόνη. Ναι. Mm. Γιατί παίρνεις το, το, το Mac, αλλά είναι διπλή τιμή. Γιατί. Mm. <laughs> ε, θα σου πω εμένα αυτό το οποίο με κάνει και παίρνω Apple υπολογιστέ και ακόμα και με όλα αυτά που γίνονται εγώ θα συνεχίζω να παίρνω Apple είναι το build quality. Θέλω αυτό το οποίο έχω στα χέρια. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω να αλλάζω συσκευές συχνά. Δεν, δεν θέλω. Θέλω αυτό το οποίο... Μόνο iPhone που θα σπάς. Μόνο iPhone που τα σπάω. Δεν φαντάζεσαι πόσε φορέ το χωρί αυτό που έχω τώρα. Είμαι θέμα χρόνου παρέχει. Μου φεύγει από τι τσέπε, ενώ γονατίζω, σέτα. Τέλο πάντων. Τώρα είμαι χαρούμενο. Έχω κλείσει τρία χρόνια με το MacBook Air το εμένα. 1 Και παίζει σαν να είναι πρώτη μέρα. Αυτό για μένα είναι σημαντικό, αλλά είναι και για μένα και το feeling όταν το πιάνω. Νιώθω. Θα πει, γιατί κάθεσαι και το χαϊδεύει στο λάπτοκι και βγάζει δουλειά. Όχι, ρε φίλε, αλλά νιώθω ότι είναι λιγότερο εύθραυστο και η αλήθεια είναι πρόσεξε. Είναι, είναι η πρώτη εντύπωση. Παίρνει το MacBook Air. Δεν το έχω εδώ, τέλο πάντων. Γαμάτο. Το πια... Ε, τα υλικά είναι ωραία. Είναι, είναι ζυγισμένο ωραία. Mm -hmm. Πώ κατάσβει ένα λάπτοπ, φίλε, <laughs> δεν ξέρω πώ το κάνει. Βάζει αυτό παραπάνω κόπο. Αυτό μου το λέει ο ξάδερφό ξαδε, ο μου Κοστί μου, μου λέει: Ξέρετε πώ καταλαβαίνει mm -hmm. την εγγραμμάτα. Μου λέει: Βάζει το MacBook Air εδώ και πα και ανοίγει έτσι το καπάκι από πάνω και δεν σηκώνεται όλο το λάπτοπ παρέα. Αυτό <laughs> δεν είναι ακραίο. Ναι, είναι... Δεν είναι ακραίο <laughs> που και... η αντίσταση του <laughs> τέτοιου <τελφή laughs> είναι όσο πρέπει. Κάτσε μετά. Τα σφα, όλα εδώ. <laughs> Τέλο πάντων, και αυτό είναι η πρώτη εντύπωση. Είναι το expectation που έχει από τη φήμη, είναι η πρώτη εντύπωση. Και τελικά εγώ καταλήγω τρία χρόνια μετά να δουλεύω ένα λάπτοπ και να μη σκέφτομαι πότε θα τα αλλάξω. Ήδια, είναι η ίδια, η ίδια η εμπειρία χρήση του, είναι η ίδια με τον πρώτο χρόνο. Ξέρει τι άλλο είναι φοβερό. Το οποίο το παρατηρώ επειδή χρησιμοποιώ παράλληλα ναι. ένα ThinkPad το οποίο είναι τερματισμένο. Ναι. Και ένα MacBook Pro. Ναι. Βραίο. Θεωρητικά τα, τα χαρακτηριστικά του είναι ίδια. Ναι. Ένα α πούμε πολύ πολύ απλό πράγμα. Παίρνω το, το MacBook. Ναι. Το ανοίγω και έχω την απέτηση ότι θα δουλέψει εκείνη τη στιγμή, το ανοίγω και παίζει. Ναι. Στο ThinkPad, έτσι και το έχω αφήσει, ξέρω εγώ, ένα βράδυ ή οτιδήποτε άλλο, χωρί να είναι στην πρίζα, δεν έχω την παραμικρή ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα έχει μπαταρία. Έλα ρε. Ναι. Χοντρό. χοντρό δεν... Χοντρό. στο Standby. Χοντρό. Χοντρό. Concerning. Ρε, σε <laughs> το, το βάζω, το συνδέω στην <laughs> οθόνη, η οποία βγάζει 60 60W νομίζω, αντί για 90, που είναι το, η κλασική φορτιστέ με 100. Ναι. Και στα 60W μπαίνω στο Google Meet και πέφτει η μπαταρία. <laughs> <laughs> Τροπή <laughs> ρε μαλάκα Δηλαδή, <laughs> οκ, okay. ναι το Google Meet ε, Σου τρώει όλο το Έλα το... αμόρια, δεν δε δικαιολογείται, <laughs> <laughs> δε δικαιολογείται. Την... την κάρτα γραφικών <laughs> Πέρα από το, το, το πιο απλό Ότι επειδή έκανα το λάθος και δεν ήξερα Ότι, δε, ότι αυτό το πράγμα ισχύει Έχω πάρει κάρτα γραφικών στο... Έχει μια Nvidia τρασπάνω μέσα Την οποία δεν μπορώ να την απενεργοποιήσω Γιατί άμα την απενεργοποιήσω Κόβονται τα... Είναι πάνω κουμπωμένα πάνω στην κάρτα γραφικών ναι. Το HDMI και όλο το, το Ο, display τέτοιο Έλα ρε! Και τα c οθόνη να βάλω όμω, Πάλι και αυτό είναι κουμπωμένο όλο το, το display ναι. πάνω στην κάρτα γραφικών Και δεν μπορώ να έχω δεύτερη Με την Intel, την System on a Chip Άρα 5 στα 10 παίρνει το ThinkPad Τόσο <σφίλει> πολύ! δηλαδή, <σφίλει> <σφίλει> το ThinkPad θεωρώ ότι Μετά την εμπειρία μου είναι στο, στο 4 στα 10 okay. Αλλά θεωρώ ότι μεγάλη σημασία παίζει και το ότι εγώ πήρα κάρτα γραφικών ενώ δεν χρειαζόμουν. Ήταν μια λάθο επιλογή δικιά μου. Δεν το ήξερα. Okay. Δεν, δεν, μου πέρασε το μυαλό καν αυτό το πράγμα ότι είναι πρόβλημα. Οκ. Okay. Ε, Πώ ξεκινήσαμε αυτό το, το κομμάτι τώρα, Όχι, στο, στο, γι στο γιατί γι παίρνει Apple ναι. και ναι. δεν παίρνει ThinkPad. Ναι. Γι' αυτό και την επόμενη φορά δεν θα ξαναπάρω ποτέ ThinkPad τη ζωή μου. Ναι. Ποτέ. Ναι. Κάνει η Apple. Όχι το στρώμα δεν το ξαναπάρω ναι. ποτέ. Μην πάρει κανεί κόκκιμα το στρώμα. Είναι ό,τι χειρότερο. Το έχει πάθει και φίλου μα αυτό, το είπαμε. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται σε κόκκιμα του τρόμα και πραγματικά του αρέσει πάρα πολύ. Δεν του έχω γνωρίσει. Το έχω ακούσει σαν φίλιο. Όσοι έχω γνωρίσει, όλοι είναι χάλια, παιδιά. Δεν υποφέρουν. Δεν κοιμάμαι καλά. Δηλαδή θα αλλάξει το μετά από 6 μήνε. Τέλο Θα αλλάξει το τρόμο ή θα βάλει απάνω το. Ναι, ναι, ναι. Θα αλλάξει το τρόμο. Επειδή τι αντίστοιχε χιλιάδε. Θέλω να το ξαναδούν μπροστά μου αυτό το τρόμο. Που λε. Οπότε πρέπει το επόμενο για μένα πρέπει να έχει κάποιο στάνταρτ. Αυτό είναι σημαντικό. Σίγουρα. Ε, πρέπει σαν άτομο και κατά επέκταση μετά γίνεται και σαν οργανισμό να υπάρχουν κάποια στάνταρτ. Να πει αυτό δεν φεύγει από τα χέρια. Αυτό λοιπόν πώ το κάνει είναι το ερώτημα. Ε, δεν δε ξύπνα αύριο και λε. Α, ωραία. Εγώ λοιπόν ότι δίνω θα παίζει σε τόσε περιπτώσει και... Όλα έχουν. Έχω γράψει ένα πάρα πολύ καλό άρθρο, να ξέρει στο blog μα, το οποίο έχει τίτλο What is the trade-off. Mm -hmm. Όλα έχουν ένα trade-off, όλα έχουν ένα αντάλλαγμα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιο είναι το αντάλλαγμα. Συνήθω και το πιο εύκολο αντάλλαγμα, το οποίο το συζητούσαμε και εμεί. Γιατί κάναμε μια συζήτηση και λέμε: Ωραία, πώ δεν θα ξαναλούσουμε έτσι. Το πιο εύκολο αντάλλαγμα είναι ο χρόνο. Mm -hmm. Πάρ το χρόνο Λοιπόν, τι γίνεται. Πά. Αυτό είναι το μεταξύ, άσε του πελάτε. Με εταιρείε που μιλάμε, κόσμο είναι στα. Είναι στάνταρ τσακωμό εισαγωγικά. Δηλαδή, κάνουν το planning. Λοιπόν, παιδιά θέλουν να φτιάξουν αυτά τα features. Έρχεται λοιπόν ο product owner ο όποιο είναι τέλο πάντων και λέει, αυτό πόσο θέλει, θέλει δύο εβδομάδε. Τι, δύο εβδομάδε αυτό, αφού είναι ένα κουμπί. Ξέρω εγώ, να το βάλουμε μία, να το βάλουμε μία μισή. Λοιπόν, το βάζουν μία ή μία μισή. Γίνεται μέτριο. Κάνει deliver το κουμπί. Το κουμπί άμα το σπαμάρει δεν λειτουργεί. Και τσακώνεται μετά. Άρα, φίλε, τι, δηλαδή μου το έστειλε αυτό. Και μετά είναι ο developer και μιλάμε με του συναδέλφου και λέω Μαλάκα ο τάδε που του είπα να κάνουμε δύο εβδομάδε, και προφανώ αυτό δεν θα έπαιρνε τώρα. Ε, αυτό χρειά, χρειάζεται πρώτα να πει ότι χρειάζεται τόσο για θέλει προσοχή. Και εκεί έρχεται το εξή. Με εμπιστεύεσαι ή όχι, σε αυτή την ομάδα, σαν μέλο. Αν με εμπιστεύεσαι, δώσ' μου τι δύο, δύο, εβδομάδες. εβδομάδε. Αν δεν με εμπιστεύεσαι, απέλυσε με να πάρω και την αποσμίωση μου να πάω κάπου που με εμπιστεύονται. Τόσο απλά. Ισχύει. Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνουμε debate. Όταν, όταν κάποιο που, που εμπιστεύεσαι με του πελάτε, δεν είναι ακριβώ σχέση εμπιστοσύνη. Χτίζεται η εμπιστοσύνη με, με του πελάτε. παντού χτίζεται. Απλά προσλαμβάνοντα ένα άτομο, θα πρέπει να, είσαι, να υπάρχει μεγαλύτερη θετική προδιάθεση. Έχει, έχει ένα commitment. Το πελάτη είναι σε πείρα σήμερα, σε απέλησα χθε. Ναι, σωστό. Okay. Δηλαδή, υπογράφουμε σήμερα το βράδυ και το πρωί ξυπνάω και βλέπει ότι το έχω ακυρώσει. <laughs> δηλαδή, ε, με του υπαλλήλου είναι κάτι το οποίο είναι πιο δεσμευτικό με τι ομάδε και καλά κάνει και είναι πιο δεσμευτικό γιατί θε να χτίσει μια... μια σχέση τέτοια. Οπότε, πρέπει να. You live up to it. Και αν σε εμπιστευτεί ένα άτομο και μετά κάνει μια συζήτηση, έτσι πρέπει να κάνει και συζήτηση. Να σου πω, εδώ βλέπω ότι δεν κάνουμε deliver. Αλλά δεν, δεν γίνεται να τον κάνει challenge συνέχεια των άλλων. Ένα, ένα, μόνιμο τέτοιο, γιατί δεν το κάνει πιο γρήγορα, για παράδειγμα. Οπότε αυτό είναι το πιο απλό. Πάρ το χρόνο σου Και live up to your standards. Και α κάνει delivery πιο νωρί. Ξέρει πώ θα το εκτιμήσει ο κόσμο αυτό. Δηλαδή, αν, αν δεν σε αφήνουν να το κάνει αυτό, μάλλον έχει ένα πρόβλημα σχέση συνεργασία mm -hmm. Αυτό δεν είναι. εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Οκ, okay, δεν μπορεί να το κάνει και πιθανόν να είναι δύσκολο να βρει δουλειά και όλο αυτό. Και, true, ρε παιδί μου. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εκεί εμπιστοσύνη. Και υπάρχει και το άλλο ότι Μπορεί να είναι OK να, να είναι κάτι μέτριο γιατί είναι πιο σημαντικό το να υπάρχει. Ναι. Από το να είναι τέλειο. Ναι. Α, πάρα, πολύ σημαντικό. πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Κάποια πράγματα της OK να είναι μέτρια γιατί προέχει να υπάρχουν. Ναι, γιατί από το να μην υπάρχει είναι καλύτερο να είναι μέτριο. Να. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί πέρα έξω είναι πρόβλημα. Ναι. Και το να είναι μέτριο μπορεί η αξία που δίνει η ύπαρξή του να είναι, πολύ, να είναι αρκετά μεγάλη mm. ώστε να, να υπάρχει να, πω, να βγάζει νόημα να το κάνει μέτριο. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν λέω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει και να παίρνει τον περισσότερο χρόνο. Απλά πρέπει να ξέρει ότι αν πιέσει χρονικά κάτι, mm. το πιο πιθανό είναι ότι θα γίνει λίγο πιο μέτριο. Ναι. Που μπορεί να είναι οκ, okay, αλλά πρέπει να το ξέρει. Πάντα είναι ένα trade-off. Mm. παντα πάντα ένα trade-off. Ε, εγώ θεωρώ επίση ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πράγμα που μπορεί να κάνει μπορεί να έχει πολύ, πολύ, σημαντικά αποτελέσματα για να ανέβει ένα σκαλί. Είναι να, να δει και λίγο έξω από τι αρμοδιότητέ σου. Mm -hmm. Τι σημαίνει αυτό. Αν εγώ είμαι developer. Okay. ένα πράγμα που έχω να κάνω είναι, είναι ο κώδικα που παραδίδω. Σωστό. Ο οποίο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να είναι αναγνώσιμος, Πάρω κάνα καμιά γνώμη, θα πάρω ένα κόντρο review, να μου πούνε εδώ δεν καταλαβαίνω. Μπλα, μπλα, μπλα. Και μετά θεωρώ ότι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει. Βασικά, καλό να κάνει γενικά για να ανεβάσει το επίπεδο σου είναι να δοκιμάσει αυτό το πράγμα το οποίο έφτιαξε. Να παίξει με αυτό. Mm -hmm. Και να δει πώ αυτό το πράγμα λειτουργεί. Γιατί ε, μπορεί να σου δώσει και μια ιδέα. Να πει ότι. Είδα ότι άμα έκανα αυτό και αυτό είναι περίεργο. Και Εγώ σου λέω δεν σου λέω ότι πα και το φτιάχνει απαραίτητα, αλλά μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση. Και ο άλλο να ξέρει ότι όταν ο Αντώνη αναλαμβάνει δουλειά, θα μου φέρει και input. Θα προσπαθήσει να μπει λίγο στα παπούτσια μου, να μπει λίγο στα παπούτσια του χρήστη ή οτιδήποτε. Είσαι designer. Φτιάχνει κάτι το οποίο. καταλαβαίνει λίγο πώ θα βγει σε CSS και, και HTML. Ε, πρέπει λίγο να το καταλαβαίνει αυτό, άμα είσαι τέτοιο. Α, αν θε να πα ένα επίπεδο παραπάνω. Αλλιώ, τι διαφέρει από τον Devin. Ναι, σε τι διαφέρει από τον Devin. Δηλαδή, είναι καλό, ο Αντώνη είναι designer. Πρέπει να ξέρω ότι όταν εγώ θα ζητήσω από τον Αντώνη κάτι, το πώς εγώ θα το κάνω CSS, Tailwind, θα μου είναι στον αυτόματο. Mm -hmm. θα, θα καταλαβαίνω από το design, γιατί ξέρουμε όλοι ότι... Λοιπόν, throw, throwback, flashback, εποχές όρους mm -hmm. Έρχεται η ώρα να πάρουμε τον designer μας. Mm -hmm. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε δει κάποιου designers. Ε, ένας από αυτούς που είδαμε, μας φέρνει κάτι designs. Τα οποία ήταν για video game. Ήταν, λες, λες και ήταν το Doom. Γαμάτα. Ε, ναι, γαμάτα, δικά. αλλά ήταν από από game. Ήταν άσχετα εντελώ. Αυτό δεν ήταν και καλό, γιατί θυμάμαι του λέμε ρε φίλε. Δεν μπορούμε γιατί αυτά είναι. Δεν είναι webkit και δεν το καταλάβαινα. Mm -hmm. Οπότε άντε γεια, δεν πειράζει. Μείνε στο gaming. Ε, πρέπει να, να βρίσκει πολλέ φορέ αυτό το συζητάμε να κάνουμε ε, όταν διορθώνουμε πράγματα στι βιβλιοθήκε και άλλα open source project που χρησιμοποιούμε. Mm. Που ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα εκεί πέρα είναι το πώ θα πα και δεν θα γράψει σωστό κώδικα, αλλά θα γράψει ταιριαστό κώδικα. Ναι, ναι, ναι. Πάρα όταν πα ένα υπάρχον code base, πρέπει να μπορέσει και να καταλάβει πώ λειτουργούν οι άλλοι εκεί πέρα μέσα. Δεν μπορεί ο κώδικα να είναι. 15 διαφορετικά πράγματα τα οποία έχει πάρει και τα έχει κάνει ένα transformer τέλο. Ναι, full. Και αυτό είναι θεωρώ και η μαλακία του DHH που λέει συχνά ότι το ωραίο πράγμα με τη Ruby είναι ότι ο καθένα βάζει το χαρακτηριστικό αυτά. Μισό. Στο δικό σου προσωπικό project θες στην Python να έχει τρία level of indentation. Έχει τρία level of indentation. Όταν εδώ γράφουμε κάτι ναι, ο κώδικας είναι τέχνη. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ο κώδικας είναι τέχνη. Αλλά εδώ μέσα υπάρχει framework. Πρέπει να υπάρχει παντού framework. Πρέπει αν αύριο εγώ τώρα που έχω κάνει push το σετ το και βγω κάτω να πάρω καφέ και μου πέσει ένα μόνι από, από τον ένα το όροφο <laughs> το <laughs> του κτήριου. Τι αμμόνι, πράγματα Ναι, ναι, ναι. Μου πέσει ένα πιάνο μόλις βγω από την πόρτα θα πρέπει να μπορούν να καταλάβουν τον κώδικα οι υπόλοιποι και να συνεχίζουν και να μην φαίνεται αυτή η συνάντηση όπω θα εξελιχθεί σε 10 χρόνια ότι έχει γραφτεί από 100 ανθρωπου mm -hmm. Αυτό το έχουμε πετύχει στο Σόρσλερ. Ο κώδικα του Σόρσλερ, πάμε τώρα να γράψουμε μέσα, τα καταλαβαίνουμε τι γράφουμε. Ισχύει. Σε μεγάλο βαθμό. Ακό... Όχι αυτό που έχουμε γράψει μόνο εμεί οι Αυτό το, αυτό το οποίο έχει γράψει ο Θανάζη, αυτό το οποίο έχει γράψει ο Μίτ. Θα το καταλάβουμε. Γιατί είχαμε αρχίσει να, απο... να αποκτούμε. Όχι, είχαμε ένα style που γράφαμε σαν εταιρεία. Δε και το, τέλειον, το, το, το ότι το, γράφει και με συγκεκριμένο τρόπο δεν είναι ότι έχω βάλει το Linter. Μαλακίε. Είναι καταλαβαίνουμε πώ γράφουμε. Έχει λογική όλο αυτό. Το Έχει πράγμα. λογική αυτό και πράγμα. δεν νομίζω ότι εξηγείται και εύκολα. Αυτό νομίζω. Δεν εξηγείται. Το, είναι... το, το βιώνει κάπου. Ναι. Αυτό. Είναι πιο βιωματικό. Mm. Καλά, επειδή πήγε το Rails τώρα, είναι μεγάλο μαλάκι στον DJ. Μιλάμε στο Rails. Θυμάμαι τη μία και μοναδική φορά που δοκίμασα να γράψω και μετά το παράτησα. Άλλαζε, ξέρω εγώ, και έπρεπε για να είναι, ξέρω εγώ, get request. Η τρίτη λέξη στο όνομα τη συνάρτηση είναι ναι, 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 Δηλαδή κάτι κουλάρε, cool, παιδί μου, πράγματα τα οποία. Ω, oh, φίλε, γράφω 50 χαρακτήρε λιγότερου. Fuck me. Δηλαδή, πραγματικά, ναι. βάλε ένα... ένα annotation. Κάνα κάτι που να καταλαβαίνω ναι. ότι ναι. στο διάλογο αυτό το πράγμα ναι. κάνει. Α το σου έλεγε κιόλα και τη σημασία ο καθένα να βάζει το χαρακτήρα του στα δικά του προσωπικά projects. Ω ένα βαθμό πολύ μικρό χαρακτήρα. Ναι, ναι. εταιρείε. Ναι. ναι. ναι έχει το μείον ένα μου τώρα. Δεν, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν έχει κάτι εμπειρίες. πολύ περίεργο. Νομίζω ότι τα foreign keys θα δηλώνει ανάποδα. Ρε, δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανά σε code base το οποίο να σε χατώ, τόσο πολύ τον εαυτό μου. Λέει, έχω γράψει PHP σε legacy frameworks. Έχω γράψει διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν μη ιδανικά ναι. για κάποιον άνθρωπο. Η εμπειρία μου με το Rails μέχρι στιγμή ήταν η χειρότερη. Γιατί ενθουσιάζεται το κόσμο μαζί του. Δεν ξέρω. Γράφει κάποιο Rails εδώ που μα ακούει να μα πει τι είναι τόσο ωραίο στο Ruby on Rails. Μπορεί το μυαλό κάποιων ανθρώπων να, διαφορο... να είναι πιο έξυπνοι να τα καταλαβαίνουν καλύτερα, να, να αλλιώ διαφορετικά, το... δεν ξέρω. Το hardwiring. Χειρότερη εμπειρία από το Rails δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Ναι. Ε, με, και με, μου φαίνεται... Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και έχω δει επίση πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχουμε δει από συναρτησιακό προγραμματισμό σχολή, Έχουμε δει ό,τι, ότι μαλακία mm. μπορεί να φανταστεί. Ρέιλ και συναρτησιακό νομίζω ότι είναι τα δύο πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Ρέιλ, να σου πω, ο συναρτησιακό ε, είναι μέχρι να γράψει την πρώτη, ας πούμε, τη συνάρτηση που χρησιμοποιεί τα βασικά principles, την αναδρομή και όλα αυτά. Γιατί δεν έχει δεν έχεις for loops μέσα σε όλο αυτό. Μετά κάπω ξεκλειδώνει όλο αυτό. Είναι πολύ σαν Δεν. Δεν θυμάμαι πώ το έκανα. Okay. Αλλά θυμάμαι τη στιγμή που το κατάλαβα και πήγα και πέρασα επιστήμη των υπολογιστών στη σχολή. Καλά, και εγώ έχω περάσει, αλλά. ρε. Ανεξάρτητο. <laughs> το, την πέρασα με, αν θυμάμαι καλά, με το πιο παράδοξο. Με Χάσκελ ή ΕΜΕΛ, δεν θυμάμαι ποια ήταν εκεί, γιατί έχουμε και τα δύο ανάλογα στο, στο μάθημα. Ε, και προλόγ. Και mm. δεν πέρασα το κομμάτι τη C ή τη Java, δεν θυμάμαι τι, γιατί είχαμε και μία πιο αντικειμενοστρεφή. Ε, το πέρασα με αυτά τα δύο. Okay. Γιατί μόλι το μυαλό γυρίσει και καταλάβει. Καταλαβαίνω τα βασικά, ναι. αλλά φτάνω στα βασικά. Δεν ξέρω. Δεν, δεν, δεν έχω μπλέξει ναι. και πάρα πολύ, αλλά το μυαλό μου φτάνει μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Okay. Κατά βάση, η ταμπλόλα και αναδρομέ, α πούμε. Αυτό. Μια χαρά. Ζωάρα. ναι, ναι. <laughs> <laughs> ναι. Τι άλλο, δεν ξέρω πώ αλλιώ γίνεσαι καλύτερο. Νομίζω ξεκινάει από το να θες. You give a fuck. Ναι, δηλαδή δίνεις μια δεκάρα. Ένα από τα άρθρα τα οποία είναι στα, στα draft μου και τα ναι. οποία μπορώ ίσω με αυτόν τον τρόπο να με πιέζω να, να γράψω επιτέλου. Ναι, ναι, ναι. Λέγεται The Art of Giving a Fuck. Ω, oh, εντάξει. Nice. Οπότε. Δεν είναι, ξέρω... είναι ωραία γιατί κάνει play και με το βιβλίο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ε... Mm. Αυτό Τέλειο. δεν ξέρω εγώ και θα το. Ξέρεις, Μπορεί να είναι μια χαρά μετριότητα. Αν όμω θέλει να ξεχωρίσει. Ναι. Είναι μικρά τα βήματα. Ναι. Είναι μικρέ οι διαφορέ. Ναι. Δεν είναι τραγικέ. Το 6. Ναι, μπορεί το 7 να είναι αρκετά δύσκολο, το 8, γαμισέτα, το 9 και το 10. Ξέχνα το, 8, να το, το δεν είσαι. Αλλά το 6 δεν είναι τόσο μακριά. Ναι. Αν μας ενδιαφέρει. Σωστά. Και έχει κάνει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Σωστά. Οπότε αν τα συνοψίσουμε τι κάνεις. Ε, το πρώτο ξεκίνησα εγώ και είπα αφήνει το εγώ στην άκρη και αρχίζει και ακούς το feedback για το πώ μπορεί να σε κάνει καλύτερο και πώς θα να το βρει. Αυτό είναι το πρώτο. Θεωρώ ότι δεν μένει. Στα, στα αυστηρά πλαίσια του Α, εγώ πρέπει να κάνω ένα ποτήρι. Πιο... Στα αντικείμενό σου, ναι. Δε το ποτήρι, πώ ναι. θα κάθεται κάτω, ρε παιδί μου, και okay, μπορεί το ποτήρι να σκρατεί το νερό και να μπορεί να πιει, αλλά άμα το κουμπί στο τραπέζι να πέφτει. Μήπω να, να το δει λίγο ωστό στο, στο ναι. περιβάλλον που θα λειτουργεί αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, δες το λίγο πιο σφαιρικά. Και. Νομίζω μόνο αυτό θα δει να ξεκινήσει. Ναι. Και είναι, μια, και είναι μια χαρά. Και you give a fuck γενικά. Ναι, δηλαδή give a fuck. Το, ναι. το give a fuck νομίζω είναι το καλύτερο. Ναι, ναι το, το, το culmination, το πώ λένε. Ναι, ναι. <laughs> Τέλεια. Πολλέ αγγλικέ λέξει, αλλά δεν πειράζει τώρα τι να κάνουμε. Ναι, το να σε νοιάζει. Ναι, να, να σε νοιάζει. Να ναι, 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 ναι. Cool. Για πες, έχει ε, ε, τι έχουμε να, να προτείνουμε. Πόρε γάμο το. για πε πρόταση. Θα προτείνω. Το φίλτρο που πήρα από την Ιαπωνία. <laughs> ε, το οποίο είναι κεραμικό. Ναι. Και το οποίο τώρα μαθαίνω λίγο να το βλέπω είναι, σαν, είναι τύπου V60, το οποίο και αυτό ναι. έμαθα ότι είναι Ιαπωνικό. Okay. Αλλά είναι ε, κεραμικό. Ναι. Οπότε, επειδή έχει πόρου αυτό, πρακτικά από του πόρου ε, mm. φιλτράρει τον καφέ και κρατάει πάνω του κόκκινου. Τους το... Και μετά το ξεπλένει απλά αυτό. Το, το, ναι, το ξεπλένει, ναι, ναι. ναι, και μετά έχει διαδικασία που μπορεί να το, το βράσει καλά για να το καθαρίσει και λίγο πιο βαθιά mm. κάθε τόσο. Αλλά το ναι. κλασικό είναι το ξεπλένει και, και αυτό είναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, λέγεται Cera Filter, από το Ceramic Filter. Ναι, οκ. Okay. Και νομίζω λέγεται η εταιρεία 39 Rivers, κάτι okay. κάπω έτσι θα το, θα το βρω και θα το βάλω κάτι. Amazing. Ε, Λυ... Οπότε αυτό θα, τέλεια. θα προτείνω σήμερα. Ε, εύκολο, θα μείνω και εγώ τότε στο, στο concept, θα προτείνω την Hera που έχω πάρει από πέρυσι. Νομίζω ότι τώρα που είναι κοντά ένα χρόνο μετά είμαι, είναι safe να την προτείνω. Είναι τη Sage, λέγεται Express Impress. Ε, είναι το ενδιάμεσο μοντέλο το οποίο το φοβερό που έχει για μένα, γιατί εγώ δεν θέλω και πολλά μπλεξίματα. Είναι εσπρεσιέρα έχει μήλο, που αλέθει κόκκους όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αλλά έχει ένα τρόπο και καταλαβαίνει πόσο πρέπει να, να βγάζει. Mm -hmm. Οπότε δεν χρειάζεται να το, να το ζυγίζει. Και έχει ένα κλακ που το κάνεις έτσι και το πιέζει όσο πρέπει. Ε, και είναι, είναι πάρα πολύ καλή. Okay. Χρειάζεται λίγο πειραματισμό μερικέ φορέ, γιατί άμα αλλάξει κόκκο, μπορεί να μην έχει καλή πίεση και να πρέπει να τον ανεγοκλείσει. Τέλο πάντων. Πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, πίνω καφέ στο σπίτι, εσπρέσο. Βασικά, μετά δεν μπορούσα να από κάψουλα. Okay. Που δεν είμαι εγώ τόσο περίεργο. Πίνω φραπέ, έρχεται τώρα. Θα μπει Ιούνιο δηλαδή. Έρχεται <laughs> <στους φραπέτες>, okay. <laughs> Ιούνιο φραπέ. Ναι. Ιούνιο φραπέ. εσπρέσο και κάψουλε δηλαδή, δεν. Τέρμα, δεν, δεν μπορώ πλέον. Και εγώ τι έχω κόψει. Ε, και ειδικά τώρα νομίζω πλέον σπίτι μάλλον κάτσε που ρόβερ. Είναι το τεστ ναι. φιλτρου. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό στα ελληνικά. Ναι. Ε, ε, και κάπω έτσι, απέξω απ' έξω μετά, mm. που έχω τα καφέ που. Που έχουμε πατρύνει κιόλα. Ναι, και τώρα ξέρει να ξέρει: Σήμερα έχουμε πάμε και στο λαμπρό να κάνουμε πειράματα ναι, 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 με ναι, το, ναι, ναι, ναι. το φίλτρο. Ναι. Τέλεια. Αυτά. Ε, season 5, επεισόδιο 26. Βεβαίω. 27, 26. 26, 26. Άρα μικρή κουβέντα.fm, S05E26. Σωστά. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.